Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο, δεκάδες σωματεία με τα μέλη τους συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στην πόλη των Σερών, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που κήρυξε σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα η ΑΔΔ και η ΓΕΣΕΕ. Δεκάδες σωματεία έδωσαν προτερό παρόν στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση εδώ στην πόλη των Σερών. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας, όπως δήλωσαν στην κάμερα του ένα channel οι εκπρόσωποι των σωματείων και των εργαζομένων, είναι πως μόνο με μαζικές κινητοποιήσεις θα έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, που είναι η αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής και η κατάργηση των μνημονίων. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη απεργία. Μια απεργία στην οποία όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δίνουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απεργία με ένα μεγάλο ποσοστό που είχε καιρό να μας το δείξει ο καθηγητικός κόσμος και αυτό δείχνει ότι έχει πλέον ο καθηγητής αντιληφθεί ότι τα μέτρα τα οποία έρχονται με το νέο μισθολόγιο και τις απολύσεις και την αξιολόγηση θα είναι πάρα πολύ σκληρά εναντίον του. Ναι, πιστεύω ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν γίνεται σε αυτή τη μάχη που δίνουμε και σε αυτά που έρχονται και φυσικά αυτό το όνειρο που μας λένε ότι όλα πάνε καλά δεν πιστεύει κανένας γιατί το αισθάνεται επάνω του. Σήμερα κατάλαβε ότι έστω και με αυτόν τον καιρό πρέπει να βγει έξω στο δρόμο και να δώσει το παρόν, να δώσει ότι είμαστε εδώ, ότι δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι. Η ΕΡΤ συμμετέχει, οι εργαζόμενοι, οι παράνομα εργαζόμενοι της ΕΡΤ συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση μαζί με όλο το λαό. Νομίζουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και πρέπει πλέον η εξουσία, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, να φύγουν. Ήρθε η ώρα να ανατραπούν. Δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Λοιπόν, είμαστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή των εμπόρων στην κινητοποίηση αυτή. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, πριν από λίγο διαπιστώσαμε ότι τα πανελλαδικά τα καταστήματα που φιλοξενούνται στον τόπο μας κατέβασαν τα ρολά. Χθες επισκεφτήκαμε τα καταστήματα τα που έχουν τις έδρες στην Αθήνα, είτε είναι franchise με εταιρικά, όχι Σερέων, είτε απευθείας από την Αθήνα. Παραδώσαμε στους διευθυντές την απόφαση του Δημοτικού Συλλόγου και με τα χαρά της σήμερα είδαμε ότι το σεβάστηκαν αυτό. Και ο ένας μετά τον άλλον στερεί κλείνουν τα καταστήματά τους. Η αγορά των Σερών θα είναι κλειστή μέχρι τις 2 η ώρα για συμπαράσταση στον αγώνα του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΔ και όλων των φορέων σχεδόν του νομού Σερών. Η αγορά θα λειτουργήσει το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9 για να μην χάσουν και οι έμποροι το τζίρο της ημέρας και οι καταναλωτές τα ψώνια τους. Αλλά νομίζω ότι είναι μια αρκετά πετυχημένη εκδήλωση των εμπόρων. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μετά από τόσο πόλεμο που δέχτηκε η Ομοσπονδία από κάποιους συναδέλφους να μην κλείσουν τα μαγαζιά τους. 90% έχει επιτυχία. Κατάλαβαν οι συνάδελφοι ότι ο αγώνας πρέπει να δοθεί στο πεζοδρόμιο. Κατάλαβαν ότι πρέπει να εκπροσωπούνται από τα όργανά τους και όχι από τα πολιτικά τους γραφεία. Κάποιοι πήγαν στα πολιτικά γραφεία να λύσουν τις διαφορές και τα οικονομικά τους, το ΕΝΦΙΑ και τα άλλα που έχουν για τις δόσεις επάνω στο ΤΕΒΕ. Με τα πολιτικά γραφεία δεν λύνονται. Οι αγώνες δίνονται στον δρόμο. Τα είδα τα πράγματα πως έχουν. Στην αρχή διστακτικά και δειλά ο κόσμος εμφανίστηκε. Φυσικά, εγώ αυτό που είπα το λέω και σε εσάς ότι δεν χωράει έναν πολύ πλέον. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Τα χειρότερα έρχονται. Πρέπει όλοι να αφυπνιστούν. Να σηκωθούν επιτέλους από τους καναπέδες, από τις πολιτικές επιπιθήσεις. Δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Τα προβλήματα είναι κοινά και είναι δύσκολα και να ανταπεξέλθουν σε αυτά που έρχονται και στις προκλήσεις που θα δουν μπροστά τους.